Θα υποδεχθούμε στο στούντιο την κυρία Γνωσία Ραυτοπούλου, πολύτιμη δικηγόρα, την οποία έχουμε πάντοτε κοντά μα σε τέτοιε στιγμέ όπω αυτή που έχει να κάνει. Καλώ ορίσατε, κυρία Ραυτοπούλου. Καλή σα μέρα. Με την ίστατη ευκαιρία για τη διάσωση τη πρώτη κατοικία αλλά και τη ρύθμιση τη οφειλή μα μέσω τη πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέου την προσεχή Δευτέρα. Όλοι εμεί οι διανοιολήπτε λοιπόν που έχουμε οφειλέ από στεγαστικά δάνεια ή από ενπόθηκα επιχειρηματικά δάνεια και πληρούμε τα νέα αυστηρά κριτήρια που προβλέπει ο καινούριο νόμο, μπορούμε να μπούμε. Η επίσημη παρουσίαση από το Υπουργείο για το πώ θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Έχουμε όμω την δυνατότητα τη πληροφόρηση μέσω τη κυρία Ραυτοπούλου αποκλειστικά σήμερα στην εκπομπή Τα Λόγια τη Πόλη να σα ενημερώσουμε για το πώ ακριβώ θα λειτουργήσει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κυρία Ραυτοπούλου, είμαστε όλοι αυτοί. Θα ξεκινήσει λοιπόν τη Δευτέρα. Αυτή η πλατφόρμα που μοιάζει κάπω με την πλατφόρμα του εξοδικαστικού για τον οποίο είχαμε μιλήσει πέρυσι και προπέρσι, που αφορά τι ρυθμίσει των οφειλών των επιχειρήσεων. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Αυτό αφορά τα χρέη των οικοκυριών. Θα ξεκινήσει τη Δευτέρα και θα έχουμε το περιθώριο μέχρι το τέλο του χρόνου όσοι έχουν εκκρεμότητε ακόμη. Αντί για τον νόμο Κατσέλη, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να ρυθμίσουν τι οφειλέ του εδώ. Mm -hmm. ε, Τα αν κριτήρια θέλουν... αφορούν το ύψο τη οφειλή, την αξία τη της κατοικία, αξία, mm -hmm. περιουσιακά στοιχεία, το εισόδημα. πολλά. εισόδημα. Ναι, <Σ2> 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 ναι, ναι. Θα τα δούμε στα τα πληρούν, όλα. εννοείται ότι εξαιρούνται τη προστασία και θα δούμε ναι. ποιοι είναι αυτοί. Γιατί <Σ2> ναι. κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο φοβούνται, κυρία Αυτοπούλου, όλοι είναι ότι η τράπεζα μπορεί να βγάλει το σπίτι του, ακόμη και αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία του, σε πληστηριασμό. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί για ένα διάστημα. Θα δούμε αναλυτικά τι προστασία έχει. Α ξεκινήσουμε την περιήγησή μα λοιπόν στι κάρτε που έχετε ετοιμάσει για μα, για να γίνει κατανοητό. Και μα λέει ποιοι μπορούν να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορεί δηλαδή μια εταιρεία να μπει σε αυτή την ρύθμιση, σε αυτή την πλατφόρμα. Εδώ ρυθμίζονται μόνο οι, φυσικές, οι οφειλέ των φυσικών προσώπων. Μάλιστα με το που μπαίνουμε, στην πλατφόρμα ερευνάται αν το πρόσωπο είναι ζωντανό, αν έχει ενεργό αφημί, γιατί διαφορετικά μα απορρίπτει από την αρχή. Mm -hmm. Από τι πρώτε ερωτήσει που υπάρχουν είναι ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη, σύζυγο, παιδιά κλπ. Ε, αμέσως πηγαίνει μία ειδοποίηση σε αυτά τα μέλη που δηλώνονται για να δηλώσουν και αυτά τα μέλη αν επιθυμούν τη συνυποβολή αυτής της αίτηση για τη ρύθμιση των αφιλών. Γιατί όπως έχουμε πει και στις άλλες περιπτώσεις του εξοδικαστικού και εδώ υπάρχει απευθείας άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου. Αυτή η άρση του απορρίτου αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της τελευταίας πενταετίας. Αλλά υπάρχει. Άρα πρέπει και η σύζυγος ο σύζυγος να δώσουν τη συνένεση για να γίνει αυτή η άρση του τραπεζικού απορρίτου και φυσικά και αυτός που ζητάει τη ρύθμιση, αυτός που υποβάλλει την αίτηση. Ε, και φυσικά... ε, μία άνω να βάλουμε, ναι. γιατί εγώ ενδιαμέσως μπορώ να σας κάνω ερωτήσεις, Λεβαίως. οι οποίες έρχονται από τους uh, τηλεθεατές, διότι με το που μας άκουσαν πως uh, εμείς θα κάνουμε επίσημα σήμερα <laughs> την, παρουσίαση της πρώτη ηλεκτρονικής, παρουσίαση. την πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρονικής uh, πλατφόρμας. Ε, και αυτό να γράψουμε και στο σουπεράκι κάτω. Ε, Μα ρώτησε πρώτον, μπορεί να πάει σε δικηγόρο, πρέπει να πάει σε λογιστή, ή μπορεί να το κάνει μόνος του κανείς αυτό. Ε, το να... Όταν μία διαφορά, μία υπόθεση, αν δεν τελειώσει εδώ καλά, θα πάει μετά στα δικαστήρια, νομίζω ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι δικηγόροι. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, έχουμε δει και στον εξοδικαστικό, δεν θέλω ούτε να δημιουργώ κατηγορίε, ξέρω εγώ, κατάλληλων και ακατάλληλων. Αλλά ας πούμε στον εξοδικαστικό των επιχειρήσεων χρειαζόταν συνδυασμό δικηγόρου, οικονομολόγου κλπ. Εδώ δεν είναι τόσο σύνθετα τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι δικηγόρο είναι η... η κατηγορία, ο κατάλληλο άνθρωπο για να βοηθήσει αυτή την περίπτωση. Εδώ. Βέβαια, ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι εντελώ εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα και μπορούν να περιηγηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αν νιώσουν φαντάζομαι ναι. έτοιμοι να μπορέσουν μόνοι του να ανταπεξέλθουν σε αυτό χωρί να φοβούνται αν θα κάνουν λάθο ή όχι. Α το κάνουν, έτσι δεν είναι, Η κύριε Η ερώτηση να είναι: Α το κάνουν. Η ερώτηση είναι όταν θα βγουν μπροστά του κάποιοι ειδικοί όροι που έχουν ειδικό νόημα και του οποίου δεν του καταλαβαίνει ο κάθε πολίτη, εκεί τι θα γίνει. Άρα λοιπόν, μόνο εσεί οι δικηγόροι μόνοι σα μπορείτε να το κάνετε ότι, αυτό. ότι το υπαριθμό <χει> ένα, <χει> όταν υπάρχει ορισμό, το πρώτο δεύτερο άρθρο αυτού του νόμου υπάρχουν ορισμοί. Mm -hmm. Τι είναι, α πούμε, εξαρτώμενα μέλη, τι είναι. Υπάρχουν πολλέ τέτοιε έννοιε. Άρα νομίζω κατεξοχήν δικηγόρη και μετά όλα τα Μια τέλα. άλλη κυρία μας ρωτάει, έχει την πρώτη κατοικία και έχει και μισό σπίτι εξαδιαιρέτου. Mm -hmm. Ποιο από τα δύο κινδυνεύει, και τα δύο. Λοιπόν, να πούμε, έχουμε και εκεί την λέξη ύπαρξη πρώτης κατοικίας. Για να προστατευτεί κάποιο, πρέπει να υπάρχει η έννοια της πρώτης κατοικίας στην κυριολεξία. Mm -hmm. Δηλαδή, αν μένει σε μια άλλη κατοικία μισθωμένη ή αν μένει, με παραχώρηση της χρήση δωρεάν, θα τον πετάξει έξω το σύστημα. Δεν θα μπορεί να προστατευτεί. Α, Τώρα, η κυρία θα πάρει την απάντησή της αμέσως μετά με τις κάρτες που θα δούμε, ναι. γιατί θα δει πόση αξία είναι η περιουσία της και αν μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Ωραία. Ας δούμε. Εξαδιαρέτω το. η πρώτη κατοικία επίση θα πάρουμε απάντηση. Ναι, προφανώ θα είναι ζευγάρι, προφανώ Η πρώτη κατοικία. Αν είναι χωρισμένο ζευγάρι, εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. εκεί θα το δούμε στην πράξη, θα Ωραία. δούμε και την παρουσίαση του κάτω. Νόμου. Κάτω. Να δούμε τι λεπτομέρειε. Σήμερα βλέπουμε τα βασικά. Περιουσιακά θα στοιχεία. Θα δηλώσει λοιπόν. λοιπόν ποια περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιο είτε στην Ελλάδα είτε και στην Αλοδαπή. Θα δηλώσει τα ακίνητα εκτό από την πρώτη κατοικία, τα γήπεδα που έχει, δηλαδή η κόπεδα κλπ. Επιτρέπεται, σα λέω κατευθείαν το ποσό, έω 80.000 να είναι η αξία τη ακίνητη περιουσία πέρα από την πρώτη κατοικία. Αν είναι πάνω από 80.000. Δεν θα μπορεί να μπει σε αυτή την πλατφόρμα. Δεν θα μπορεί να κάνει ρύθμιση από εδώ. Mm. Θα πρέπει επίσης να δηλώσει αν έχει κινητές αξίες, κινητά, αυτοκίνητα, οχήματα, αεροπλάνα, σκάφη, αν έχει νομίσματα, αν έχει ράβδους χρυσού. <Κι> αυτά, ναι, έτσι τα λέει ο νόμος. <Κι> αυτά επιτρέπεται να είναι αξίας έως 15.000 ευρώ. <Κι> Και με βάση αυτά θα δούμε δηλαδή αν μπορεί να προχωρήσει Δηλαδή ένας έχει ένα σπίτι, παράδειγμα, ένα ναι, σπίτι μόνο. Ένα. Ακίνητο, το οποίο δεν ξεπερνά τις 80.000, η αντικειμενική του ή η εμπορική του αξία. Και εδώ τίθεται ένα θέμα γιατί κάπου βλέπουμε την έννοια αντικειμενική και κάπου βλέπουμε και την εκτίμηση που θα γίνει. Ε, να μην μπούμε στις λεπτομέρειες λέω εγώ γιατί είναι η πρώτη παρουσίαση. Ο νόμος είναι τεράστιος, είναι μεγάλος, βλέπουμε τα πρώτα βασικά. Mm -hmm. ε, η αξία της πρώτης κατοικία δεν περιλαμβάνεται στις 80.000. 80.000 είναι η αξία των λοιπών περιουσιακών Α, τον στοιχείων. Λοιπόν. Ακριβώ. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και πληθυντικό. Να το διευκρινίσουμε ναι. τώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν μα ενδιαφέρει η αξία τη πρώτη κατοικία. Ενδιαφέρει μα ενδιαφέρει μετά. Προ τη στιγμή μα ενδιαφέρουν τα ακίνητα να μην ξεπερνούν τι 80.000 ή λίγα που έχουν. αυτά στα περιουσιακά στοιχεία εκτό τη πρώτη κατοικία. Συν τα κινητά λοιπά. να φτάνει στι 95.000. Ναι. Λοιπόν τότε μόνο μπορούμε να ενταχθούμε να το πούμε αυτό. Πάμε στην παρακάτω κάρτα. Στην οποία έχουμε να δηλώσουμε mm -hmm. τις υποχρεώσεις που έχουμε. Σε ποιους χρωστάμε, τράπεζες, σε ποια τράπεζα, ποιες είναι οι οφειλές. Να πούμε ότι η πλατφόρμα αυτή έχει απευθείας διασύνδεση με, με υλικό που θα κατέβει που λέμε κατευθείαν. Ωστόσο, ο καθένα που κάνει την αίτηση μπορεί να συμπληρώσει ό,τι άλλο δεν υπάρχει εκεί. Mm -hmm. Αφού λοιπόν δούμε του πιστωτέ και τι οφειλέ, θα βάλουμε και τι εξασφαλίσει. Δηλαδή. Οι τράπεζε έχουν προσημειώσει, έχουν υποθήκε, έχουν αυτά. Mm -hmm. Θα τα αναφέρει ο ετών, ο οφειλέτη θα τα αναφέρει και αυτά. Και μάλιστα θα χρειαστεί σε αυτά είτε να φέρει πιστοποιητικό από το υποθυκοφυλάκιο που να δείχνει τα βάρη που έχουν τα κινητά του. Είτε το χαρτί από το κτηματολόγιο που αναφέρονται τα βάρη. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται και ένα έγγραφο που πρέπει να προσκομιστεί, να επισυναυτεί, mm -hmm. να σκαναριστεί στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί αυτό θα κατατεθεί ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Έτσι. Ναι. Για πάμε παρακάτω. Η παρακάτω κάρτα μας λέει, μας έχει ερώτηση, αν έχει υποβάλει κάποιο νωρίτερα αίτηση για τα υπερχρεωμένα που λέμε. Δηλαδή, νόμου Κατσέλη. Αίτηση νόμου Κατσέλη και αν η αίτησή του αυτή απορρίφθηκε για συγκεκριμένου λόγου. Δηλαδή. Αν απορρίφθηκε λόγω δόλου ότι η πέτεια έκανε έναν μεγάλο δανεισμό και εξαιτία αυτού περιήλθε σε κατάσταση να μην μπορεί να πληρώσει τι υποχρεώσει του, mm -hmm. ή αν απορρίφθηκε η αίτησή του διότι θεωρήθηκε ότι έχει επαρκή περιουσία και μπορεί να πληρώσει την οφειλή του, mm -hmm. αν τυχόν έγινε ρύθμιση με τα υπερχρεωμένα αλλά δεν τήρησε τη ρύθμιση και επήλθε έκπτωση, mm -hmm. ή αν υπήρξε καταγγελία για τους λόγους που ορίζει ο νόμο, σε αυτέ τι περιπτώσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει, πάλι θα σταματήσει εδώ η διαδικασία. Σε περίπτωση που είναι στον προθάλαμο και περιμένει την εκδίκαση εκεί, τι γίνεται. Δεν έχω απάντηση ακόμη. Περιμένει την εκδίκαση, νομίζω ότι θα μπορεί ε, να σταματήσει τη διαδικασία και να μπει εδώ. Αν θέλει. Ναι, αν θέλει. Ρίσκο παίρνει. Ε, πάντα. Αλλά μπορεί να, δει, μπορεί να δει τα συγκεκριμένα του δεδομένα. <laughs> ε, μίλησα στην αρχή, ε, θεωρώντας ότι έχει δικαστεί και περιμένει απόφαση. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Ε, τις λεπτομέρειες είπαμε θα τις δούμε στην πορεία, Φυσικά. είναι η πρώτη... Φυσικά. Ενημέρωσε Για πάμε παρακάτω τώρα, τώρα. Είδαμε τα, τα προηγούμενη συζήτηση. δεν έχουμε δει, δηλαδή, την εφαρμογή του νόμου. Έτσι μιλάμε τώρα μόνο φυσικά, επί χάρτου, Φυσικά, γιατί θεωρία. υπάρχουν εκτιμήσει τώρα. Mm -hmm. Δεν είναι λίγοι αυτοί που προεξοφλούν ότι ο αντίκτυπο του νέου προστατευτικού πλαισίου θα αποκαλυφθεί τον Σεπτέμβριο. Όταν οι τράπεζε θα επανακινήσουν του πληστηριασμού. Και προ το παρόν έχουν παγώσει λόγω των εκλογών. Το θέμα των πληστηριασμών είναι τεράστιο και νομίζω κάποια άλλη φορά θα πρέπει να αφιερώσουμε μόνο στου πληστηριασμού. Γιατί λέγεται ότι δεν θα ξεπεράσουν του 180.000 αυτοί που θα μπορέσουν να μπουν Σωστά. εδώ μέσα. Εδώ, Άρα, μιλάμε ναι, για ένα ναι. πολύ περιορισμένο αριθμό. Ναι, βέβαια, Σε σχέση είναι και με τι ελπίδε. Πάρα είχαν... πολύ ο κόσμο, ο οποίο ήδη έχει ρυθμίσει τόσα χρόνια. Αυτή νομίζω είναι μια τελευταία ευκαιρία. Ωραία. Πάμε στα κριτήρια τώρα. Τώρα, εδώ λοιπόν έχουμε την αξία της πρώτης κατοικία. Πότε προστατεύεται. Προστατεύεται μια πρώτη κατοικία όταν η αξία της είναι έως 250.000 ευρώ. Mm -hmm. Αυτό είναι το ανώτατο όριο. Εξαρτάται πάντα αν κάποιο είναι άγαμος προς προστατευόμενα μέλη, έχει κλπ. Και αυτό οι 250.000 αφορούν ε, αυτόν που έχει υποχρέωση από στεγαστικό δάνειο, τον οικοκυριό ενώ οι 175.000 αφορούν αυτόν ο οποίος έδωσε προσημείωση στην πρώτη κατοικία του για επιχειρηματική όμως οφειλή. Α, Γι' αυτό έχουμε δύο κατηγορίες εδώ, δύο ποσά. Τα μεν πρώτα αφορούν αυτόν που έχει καθαρά αστικές ας πούμε υποχρεώσεις mm -hmm. ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά αυτούς που έχουν σχέση με επιχειρηματικές οφειλές για τις οποίες έχουν δώσει προσημείωση στην πρώτη κατοικία τους. Η οφειλή η οποία μπορεί να ρυθμιστεί, πρέπει να είναι έως 130.000 στην πρώτη περίπτωση και έως 100.000 όταν αφορά επιχειρηματική οφειλή. Το εισόδημα, το οικογενειακό, ε, και αυτό υπάρχουν διάφορες ε, κλιμακώσεις ανάλογα με το πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Εδώ έχουμε βάλει στην κάρτα ενδεικτικά ότι για μια τετραμελή οικογένεια το εισόδημα πρέπει να είναι έως 31.000 ευρώ. Αν δηλαδή μια οικογένεια έχει 100.000 ευρώ και είναι τετραμελής, αν έχει τέτοιο εισόδημα, δεν θα μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Λογικό μου ακούγεται. 100.000 ευρώ είναι πολλά χρήματα. Ναι. Mm -hmm. Το πάνω από 31.000. Ωραία. Είδαμε και τα κριτήρια. Ναι. Να υπενθυμίσω εγώ ότι η πλατφόρμα που ανοίγει τη Δευτέρα, ξαναλέμε, 1η Ιουλίου, θα παραμείνει ανοιχτή ω τι 31 Δεκεμβρίου του 2019. Και προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία, κυρίε και κύριοι, βάσει τη οποία θα ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Πάμε στι προτάσει. Και θεωρείται ότι δεν θα δοθεί παράταση, γιατί αυτό ζητούν οι εποπτεύοντε την οικονομία τη χώρα. Προτάσει. Τώρα, λοιπόν. οι πιστωτέ, όταν ολοκληρώσει ο οφειλέτη την υποβολή των στοιχείων του, θα ναι. λάβουν μία ειδοποίηση. Θα δουν και μετά θα υποβάλουν προτάσεις είτε με μονομένα ο κάθε πιστωτή, είτε μπορεί όλοι μαζί να υποβάλουν μία πρόταση. Η πρόταση την οποία θα υποβάλουν πρέπει να τηρεί μερικά κριτήρια. Α πούμε, θα εξοφλείται μέχρι το 120 τη αξία τη πρώτη κατοικία, το 120%. Αν το χρέος είναι μεγαλύτερο, θα κουρευτεί. Ναι. Μπορεί να γίνει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής έως 25 χρόνια. Mm -hmm. Εφόσον όμως ο οφειλέτης δεν γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα άνω των 80 ετών, αλλά και σε εκείνη την περίπτωση, αν υπάρχει ένας νεότερος εγγυητής, μπορεί πάλι να φτάσουμε στα 25 χρόνια επιμήκυνση. Και η πρόταση θα πρέπει να ε, ρυθμίζει και κάποιο επιτόκιο για την οφειλή, που ορίζεται ότι θα είναι το Euribor τριμήνου συν 2%. Ε, με βάση αυτά τα στοιχεία, αυτό το πλαίσιο, θα υποβληθούν οι προτάσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε και μια επόμενη κάρτα, ναι. που μας λέει ότι ο οφηλέτης θα δει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και θα τις κρίνει. Ο, αυτός που υποβάλλει την πρόταση, ο πιστοτής που υποβάλλει την πρόταση λέγεται καταχωρητής. Καταχωρεί μια πρόταση. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε και καινούργιες λέξεις τώρα. Ναι. Ε, θα υπάρξει και κάποιο εγκριτή. Ένα άλλο πιστωτή θα εγκρίνει ή δεν θα εγκρίνει Αυτός αυτή την πρόταση. Αυτό ο πιστωτή ποιο θα είναι, α πούμε, μια τράπεζα. Αν είναι πέντε τράπεζε, τέσσερι συστημικέ, δεν ξέρω τι ναι. και είναι, μπορεί οι άλλε τράπεζε να εγκρίνουν ή να μην εγκρίνουν. Μάλιστα. Άρα, έχουμε εδώ τι καινούργιε έννοιε του καταχωρητή και του εγκριτή. Mm -hmm. Ο φιλέτη θα επιλέξει και θα κάνει αποδοχή ή δεν θα κάνει αποδοχή. Εάν δεν κάνει αποδοχή κάποια πρόταση, το θέμα κλείνει. Ναι. Εάν κάνει αποδοχή, υπογράφεται ουσιαστικά με την έννοια που ξέρουμε εμείς, ισχύει αυτή η συμφωνία, και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία πηγαίνει και στο υποθυκοφυλάκιο ή το κτηματολόγιο. Mm -hmm. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία μα κάρτα. Ναι. Να πούμε όμω. Έχουμε ότι... μία ερώτηση, μία ανατελεί ακόμη, ναι. κυρία Αραυτοπούλου. Ναι. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση mm -hmm. από μία τηλεθεάτρια, η οποία ρωτά το εξή. η τελευταια μας καρτα να πουμε εχουμε μια ερωτηση μια ανωτελη ακομη κυρια αραυτοπουλου εχουμε μια ακομη ερωτηση απο λόγο για καταγγελία προηγουμένω. Ναι. Όλα λέει τα κόκκινα δάνεια είναι καταγγελμένα. Όχι, όχι αυτή την καταγγελία. Όχι όμω αυτή την καταγγελία και εγώ. Καταγγελία το πρώτο της που σκέφτηκα είναι τη ρύθμιση που έγινε με τον νόμο Κατσέλη. Mm -hmm, και ε, ε, αν αυτή κατάλαβα, η ρύθμιση, ναι, 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 Αν αυτή καταγγελθεί για κάποιου λόγου που ορίζονται στο νόμο. Δεν το συναντούμε συχνά αυτό. Άρα δεν έχει να κάνει με τι καταγγελίε των κόκκινων δανείων. Εκείνα δάνεια, είναι όλα καταγγελμένα, εννοείται. Εάν λοιπόν δεν γίνει μία συμφωνία, δεν οριστεί κάτι που να μπορεί να γίνει αποδεκτό και από τους πιστωτές και από τον οφηλέτη, τότε ο οφηλέτης μπορεί να πάει στο ειρηνοδικείο. Σε αυτή την περίπτωση oh. όλο το υλικό το οποίο υπάρχει στην πλατφόρμα θα μεταφερθεί στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα κρίνει αν πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση και πια. Εάν όμως κριθεί ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις αυτός ο, ο ετών ο οφηλέτης, Τότε μπορεί να έχει και μία μικρή χρηματική ποινή γιατί αδίκω έχει απασχολήσει τα δικαστήρια. Α, ναι. Πόσο. Ε, δεν θυμάμαι, είναι ένα ποσοστό. Α μην αναφερθώ. Okay. και δεν ξέρουμε και πώ θα εφαρμοστεί. Δηλαδή Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πω... όποιο. μάλλον, εφόσον κάποιο συγκεντρώνει όλε τι αναγκαίε προποθέσει, η αίτηση αυτή θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στι εμπλεκόμενε τράπεζε, μα είπατε. Σωστά. Οι οποίε εντό πόσου χρόνου θα παρέχουν μια πρόταση ρύθμιση με όρου. Να πούμε το εξή. Οι προθεσμίε ορίζονται σταδιακά. Ένα μήνα, α πούμε, είναι η... Ένας μήνας είναι η τελευταία προθεσμία που έχει ο, ο φιλέτη να αποδεχθεί την πρόταση από τι τράπεζε. Θέλω να πω το εξή: Ότι καθώ υποβάλλεται η αίτηση και φτάνει στου πιστωτέ, mm -hmm. αυτομάτω τίθεται υποκαθεστώ προστασία η πρώτη κατοικία. Ah, Μέχρι μάλιστα. να ολοκληρωθεί καλά αυτή καλά, η διαδικασία. Και αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Λοιπόν, μέσα, και σε, ένα... Και πέρα μέσα σε ένα. Μικρό χρονικό διάστημα γίνεται αυτό που είπαμε. Ναι, που ναι, που μέσα σε λίγου μήνε σε λίγους σε λίγους μήνες, μήνες ναι, ή σε ένα μήνα. Ναι, ναι, γιατί και ο φιλέτη δεν μπορεί, μην νομίζετε δηλαδή ότι από την πρώτη φορά που θα ανοίξει την πλατφόρμα θα τα καταχωρήσει όλα και τέλειωσε. Θα του πάρει ένα μηχρόνο. χρονικό διάστημα. Μάλιστα, mm -hmm. προβλέπεται ότι αν έχει σε εκκρεμότητα την αίτησή του για τρει μήνε και πλέον ότι εκεί θα χρειαστεί να επικαιροποιήσει και πάλι τα στοιχεία του και τι πληροφορίες. Για δώστε μας και πληροφορίες αν γνωρίζετε σχετικά με την επιδότηση από το κράτος ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση ναι. του φιλέτη. Ε, είναι ανάλογα με την εισοδηματική και με το πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Φτάνει έω το 50%. Είναι μικρότερη όταν έχουμε να κάνουμε με τα δάνεια τα επιχειρηματικά που εξασφαλίστηκαν με προσημείωση στην πρώτη κατοικία. Ναι. Εγώ θα πω ότι με το μάτι έτσι βλέποντας γύρω στο 30% βλέπω τις πιο πολλές των περιπτώσεων. Ότι η επιδότηση θα είναι στις πιο πολλές περιπτώσεις γύρω στο 30%. Υπάρχει και 20%, υπάρχει και 40%, υπάρχει και 50%. Δίνω μία τάξη μεγέθου. Ναι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Αραθοπούλου. Και, και θα θέλαμε, αν μπορέσετε, την Δευτέρα να είστε πάλι κοντά μα ή την Τρίτη με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να το κάνουμε live, ζωντανά αυτό. Να το δείξουμε ε, ως να παράδειγμα. Δούμε σήμερα ε? Σήμερα θα μα παρουσιάσουν την πλατφόρμα και σε εμά να τη δούμε ζωντανά πώ λειτουργεί. Στου δικηγόρου, στο δικόμα, Υπουργείο, λέτε. Στο Υπουργείο, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου θα γίνει η παρουσίαση θα τη δούμε και με ό,τι νεότερο από εβδομάδα θα λέμε και πάλι. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Είστε καλά. Είμαι. Καλημέρα.